She thought my coupe was a ghost. Told that bitch no dish, so rape starts on my roof. Look like space, diamonds on my rollie. Fuck, shine like the roof on my roof. She like the tats on my face. Tell that coon out, give me face. She a eater, say no grace. Καλημέρα, μορφόπεδα. Πέρασε πολύ καιρός, 2 εβδομάδες. Πλάκα, δεν ήξερα να κάνω βίντεο ή όχι. Δεν είχα καθόλου όρεξη να ασχοληθώ με βίντεο κτλ. Επειδή παίρνει πολύ χρόνο να κάνω record, να κάνω edit, να τα ραντάρω και να τα αναβάσω μετά στο YouTube, να κάνω Photoshop μερικά edits, μετά να κάνω και το thumbnail. Παίρνει πολύ χρόνο. Και τώρα που δουλεύω εγώ κάθε μέρα. Ούτσι άλλος που δούλευα κάθε μέρα, τώρα δουλεύω παραπάνω ώρες και έχω και γυμναστήριο κάθε βράδυ. Έχω μόνο το πρωί ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ γενικώς με YouTube. Και δεν βολεύει καθόλου, δηλαδή να ξυπνήσω νωρίτερα, π.χ. κάτι σε 8.30 ώρα για να ετοιμαστώ να κάνω βίντεο. Δηλαδή αυτό είναι χαζό, δηλαδή το βράδυ εγώ γυρνάω 12 η ώρα από το γυμναστήριο, 11.30 κάπου εκεί. Είμαι κουρασμένος. Έρχομαι σπίτι, κάνω μπάνιο, τρώω κτλ. Γίνεται 1 η ώρα και πέφτω για ύπνο. Και αντί να κοιμηθώ μέχρι τις 11-12 το πρωί να ξεκουραστώ, να ξυπνήσω την επόμενη μέρα έτοιμος για δουλειά και γυμναστήριο ξανά, π.χ. ξυπνάω 8.30 το πρωί για να κάνω βίντεο. Και γενικώς ήξερα ότι πρέπει να κάνω βίντεο νωρίτερα ή αργότερα, γι' αυτό διάλεξα να το κάνω για να τελειώνω. Μάλλον δεν ξέρω αν αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που θα κάνω, αλλά μάλλον επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με το YouTube πια. Περίμενε το καλοκαίρι να έχω πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, να πάνε όλα καλά, κάθε μέρα βίντεο. Αλλά ξέχασα ότι το καλοκαίρι οι ώρες μου σχεδόν διπλασιάζονται στη δουλειά. Δουλεύω 11 ώρα την ημέρα και γυμναστήριο 2 ώρες μου παίρνει. Έχω ένα 8ωρο ύπνο όσο προλαβαίνω και μετά έχω 4 ώρες ελεύθερο χρόνο, που γενικώς τις ξοδεύω τέτοιο, τις ξοδεύω είτε να κοιμηθώ παραπάνω είτε να ασχοληθώ με το YouTube ή να βγω με την παρέα μου, επειδή έχω και προσωπικούς φίλους που γενικώς πρέπει να βγω έξω, να δω πώς είναι, να πιούμε κάτι, επειδή αλλιώς θα χάσω και τις φιλίες που έχω. Είναι περίεργα τα πράγματα. Πάντως τώρα θα εξηγήσω μερικά πράγματα που αρκετοί ρωτήσατε. Πρώτον, γιατί έφυγα από την Divine Fate και τι έγινε με Divine Fate. Ωραία. Αυτό που έγινε με την Divine Fate δεν είναι κάτι το wow. Δεν μαλώσαμε, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να παραμείνω στην ομάδα και ακόμη θα ήμουν στην ομάδα. Αλλά έτσι όπως έχω πει σε άπειρα άτομα και το λέω σε κάθε βίντεο, αυτό το παιχνίδι το παίζω μόνο και μόνο για την παρέα. Και από τη στιγμή που η παρέα μου ξυπνά το πρωί και έχει φύγει από την ομάδα και εγώ κάθομαι και μου έχουν στείλει μηνύματα 10 άτομα σε φάση αυτός μου είπε αυτό, άλλος μου είπε αυτό σαν εξάχρονα, με νευρίασε. Και να σου πω την αλήθεια, με νευρίασε και πολύ ο τρόπος που οι δικοί μου φύγανε. Δηλαδή ξύπνησα, είχαν φύγει και μου στέλνουν μηνύματα στο Discord να πάνε να γαμηθούν, αυτό τους είπα στην κυριολεξία, να πάνε να γαμηθούν. Και μετά ήμουν σε φάση όρια διαγραφή. Και είμαι σε φάση, θα τους δώσω ακόμη μια ευκαιρία. Άμα κάνουν καμιά μαλακία οι δικοί μου και απλά λιβάρουν ή κάνουν καμιά μαλακία από ομάδα έτσι με την παραμικρή μαλακία επειδή δεν γουστάρουν, εγώ παρατάω, δεν παίζω άλλο Hero Zero. Και εκεί που είχα όρεξη να πάω στην 23 με 200 ευρώ στην τσέπη να κάνω Hero Zero 10 στα 10 πρώτη μέρα, να πάρω 3 bots και τα λοιπά και να χώσω χρήμα, τώρα δεν έχω απόλυτη καμία όρεξη, ούτε καν να παίξω δεν έχω όρεξη. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσετε αν θα μπω στην εξουστία, η απάντησή μου είναι προς τιμής όχι, αλλά κανονικά ήθελα πολύ να πω, αλλά τώρα δεν έχω απόλυτη καμία όρεξη με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να φεύγω από μας, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και το θέμα είναι ότι κάθε φορά με έχουν αναγκάσει ή με έχουν διώξει οι ίδιοι τους, ή αναγκαστικά έπρεπε να φύγω επειδή οι δικοί μου είναι βλάκες και έπρεπε να φύγουν. Οι δικοί μου, τι εννοώ, ο Λόκι, ο Άλεξ Φρίκ και τα λοιπά. Αλλά πιο πολύ ο Λόκι. Να τους, τώρα είναι μέσα και όλος ο βλάκας. Βρωμιάρης. Ούλτρον, μόνο κέρμα. Αυτό το παιδί, όλο το game το έχει παίξει μόνο κέρμα, δεν παίζει καθόλου η εμπειρία. Τώρα νομίζω έχει 190 μοίρια, μπορεί και 200 να έχει φτάσει. Όχι, 200 έχει φτάσει σίγουρα. Επειδή την πρώην μέρα μου έχει πει ότι θα πήγαινε 200 ομοί. Τώρα θα είναι μάλλον 205 κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Και ναι, έτσι φύγαμε από τη Divine. Δεν έγινε κάτι το wow. Δεν μαλώσαμε γενικώς με τον αρχηγό.
Ο Τσιπέτο είναι πολύ καλό παιδί. Νομίζω τώρα είναι αρχηγός των Outsiders. Κάνανε, πώς λέγεται, ένωση. Πρώτον, η Seven Nation Army ήταν η Divine Fate, η ομάδα μου. Και τώρα, πού πήγε, σε ποια ομάδα ήταν Outsiders, αλλά πού είναι οι Outsiders. Πες να την αλλάξουν όνομα κιόλας. Για να δούμε, θα την αλλάξουν όνομα ή όχι. Outsiders. Ναι, την έχουν αλλάξει. Ωραία. Πάμε σε επέκταση να δούμε. Επειδή σε επέκταση είναι κάποιοι. Μια ομάδα που δεν καταλαβαίνω το όνομα της, την Πόση, Oops I Did It, Nakama Zack, Hellsuls, Gucci on the Beach, Gotham, Owner IQs. Τι ομάδα έχουν αλλάξει τέτοιο, ναι. Νομίζω, μου φάνηκε και λίγο παράξενη. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Spoon Killer. Τι φάση. Αυτή παίζει να είναι οι Outsiders, να την ονομάσανε έτσι, να πέταξαν τα άτομα που δεν παίζουν σε την ομάδα και τελικά να καρτάνε τη Seven Nation Army. Ή όχι. The Dumb Chipetto. Ναι, αυτό είναι. The fuck. Okay. Μπράβο. Stats. Μπράβο τους, καλά έκανε. Δεν ξέρω Chipetto αν είδες αυτό το βίντεο, αλλά μπράβο αδερφέ. Καλή ήταν η ένωση που έκανες. Καλή επιλογή. Και γενικώς είναι κάπως νεκρό και το σερ, να σας πω την αλήθεια. Τόσο τοξίστη έχει και τώρα κανείς δεν ασχολείται πια. Δηλαδή, όλο μαλακίες. Εν τω μεταξύ, αν δεν ξέρετε ποιο είναι το επόμενο season pass, το επόμενο season pass είναι το αγριογούρουνο. Ναι, δείτε. Οι bots είναι ωραίες. Αυτή η μαλακία είναι άσχημη. Τι στο διάολο. Μάσκα πανάσχημη. Ρούχο. Εντάξει, ωραία είναι το ροχάκι. Αυτό και αυτό είναι ωραία. Η Μπέρτα και η μάσκα για το πούτσο. Εν τω μεταξύ η Μπέρτα είναι αρκετά ωραία. Τέλος, η Μπέρτα λέω, η στολή. Πάντως αυτό, το επόμενο πάσο είναι το αγριογούρουνο και θα είναι δύναμης. Όχι, αντοχής, sorry, επειδή η δύναμης ήταν η αρκούδο. Θα είναι αντοχής. Θα σου δίνει bonus stats σε αντοχή. Γι' αυτό άμα είστε ισορροπημένος ή καμιά τέτοια βλακεία, ορμήξτε το. Πώς το πάω σολοκον, για να δούμε πώς θα πάμε σολοκον. Νομίζω είμαι top 20. Εμπειρία είμαι 57, top 13 είμαι σολοκον. Μάλλον θα μπω δεκάδα, νομίζω αν τα παίρνω δεκάδα. Αλλά και πάλι δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Περνάμε την δεύτερη ομάδα με 2K κομ πόντους. Έχουμε βγει πρώτη 100% σίγουρα, επειδή από την αρχή μέχρι τώρα τις περνούσαμε 2K. Εν τω μεταξύ οι Middle-earth είχαν 4 τρόπα ενέργειες και τώρα έχουν 3. Και έχουν τόσο high account. Δηλαδή πώς το διάλογο γίνεται αυτό, λείπαν πολλά άτομα μαζί ενώ γινόταν το con. Δεν ξέρω αν είσαστε στη Middle Earth, κάντε ένα comment, πείτε μου, π.χ. λίβαν 4-5 άτομα μόλις έρχει ο con ή ξέρεις με το καιρό έφευγαν άτομα. Επειδή με τόσα τρόπα ενέργειας είναι λίγο παράξενο που έχουν μόνο 13K con. Μάλλον θα διωχτούν άτομα φαίνεται που δεν παίζουν. Θα δείξει. Τέλος πάντων. Έτσι όπως βλέπετε έχω κάνει τα πάντα σήμερα. Ξύπνησα λίγο νωρίς για να ετοιμαστώ, π.χ. να πιω το καφέ μου, να κάνω το μπανάκι για να μην ακούμε σαν νεκρός, που και τώρα ακούμε σαν νεκρός στο μικρόφωνο. Και έχω παίξει τα πάντα. Εχθές το βράδυ έπαιζα μέχρι τις 3 το βράδυ, 3.30. Και τώρα απλά είναι αρκετά παράξενο να κάνεις βίντεο μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι, ταυτόχρονα έχει πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω και μπορώ να δείξω. Σκέφτομαι να κάνω ένα νέο κανάλι, να αρχίζω να παίζω νέα παιχνίδια. Αλλά δεν θα σας ενδιαφέρει αυτό, δεν θα αναφέρω καν ποιο θα είναι το όνομά του. Ή να ανεβάσω μερικά gameplay παιχνίδια σε αυτό το κανάλι. Π.χ. story, Android Become Human, The Last of Us. Ναι, κάνω μια τέτοια πίπα ή The Walking Dead, επειδή δεν το έχω παίξει ποτέ. Να το αρχίσω από την αρχή. Αλλά θα δείξει. Άμα σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο πείτε μου. Αλλιώς θα κάνω ένα κρυφό άλλο κανάλι που θα κάνω τέτοια gameplay. Τέλος πάντων. Αυτά ήταν από μένα, παιδες. Καλή συνέχεια.